Μάριο Ιωάννου Ηλία, ένα συμπατριώτη μα, φίλοι τηλεθεατέ, που ζει και δημιουργεί στη Χάιντεβέργη. Ένα μουσικό φαινόμενο και πρωτοπόρο μεταξύ των συνθετών τη γενιά του, όπω τον χαρακτήρισαν ομότεχνοι του, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι μαζί μα, είναι η δεύτερη φορά, καλώ όρισε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή Χαίρομαι. για μα. Και χαιρόμαστε κάθε φορά που η Κύπρο έρχεται εδώ. Η Κύπρο τη Διασπορά, αλλά που είναι πρέσβη τιμή και όχι μόνο. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι κάθε Κύπρο που βρίσκεται στο εξωτερικό, πάντα όπου και να βρίσκεται, κρατά την Κύπρο μέσα του και την μεταφέρει όπου και αν πάει. Επομένω, βρισκόμενο κάπου αλλού, στι ψυχέ μα βρισκόμαστε πάντοτε στην Κύπρο. Και πιστεύω, σαν καλλιτέχνη, είναι αυτό που μα δίνει τη δύναμη, ίσω και το κουράκι, σε δύσκολε στιγμέ να συνεχίζουμε αυτό που. Α, Θέλουμε να κάνουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε όπω είπατε και εσεί, να πρεσβεύουμε την Κύπρο μα και φυσικά να παρουσιάζουμε και τα προβλήματά μα με την καλή τη έννοια και να βοηθούμε και εμεί στην εξέλιξη του πολιτισμού από τη μία πλευρά στον τόπο μα, αλλά και από την άλλη στην προβολή του με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν Έτσι, σήμερα μπράβο. στο εξωτερικό. Να πούμε στου τηλεθεατέ που τώρα μα βλέπουν, ή αυτού που δεν ξέρουν τον Μάριο, ότι γεννήθηκε στην όμορφη Πάφο με καταγωγή Κερίνια, την κατεχόμενη Κερίνια, σπούδασε μουσική σύνθεση στην Αυστρία. Το 2002 τιμήθηκε ως ο καλύτερος φοιτητής σε ειδικό βραβείο και αριστείο, σπούδασε επίσης μουσικολογία στη Βιέννη. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Southampton. Καριέρα οικουμενική. Θα ξεκινήσω Cambridge, πρώτο βραβείο, Βαρσοβία, σύνθεση για τον μεγάλο μας ποιητή Κωσταμόντι, Μόναχο, Σαλσπουργ, Αθήνα, Στουτκάρδη, Νέα Υόρκη, Μόσχα, λίγα, λίγες μόνο έτσι, πολιτείες και χώρες από την... Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 33 χρονών. Και έκανες όλα αυτά. Ε, πιστεύω ότι αν σκεφτούμε και ότι ο Οδυσσέας σε 10 χρόνια είχε δώσει μεγάλη πορεία με δυσκολίες και Πιστεύω ότι το ταξίδι είναι αυτό που σε φέρνει παρακάτω. Δηλαδή, δεν σκέφτεσαι ότι κάνει το ένα ή το άλλο. Απλώ συνεχίζει το ταξίδι αυτόν, το οποίο έχει πάντα αυτή την περιπέτεια. Σε και κάθε μπράβο. περιπέτεια είναι και μια εμπειρία και είναι και ένα σταθμό. Να πούμε και στου τηλεθεατέ <laughs> επίση ότι ιδιαίτερη φήμη απέκτησε στη χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων οργάνων, λέει, αυτοκίνητων, έτσι κλπ. Έτσι. Δηλαδή, έκανε τα, αυτά τα μηχανήματα έτσι. να, 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 να είναι να ηχούν. αρμονικά, να ηχούν αρμονικά. Ακριβώς. Τα έχω κάνει μουσικά όργανα. Πιστεύω είναι αυτόν που με χαρακτηρίζει προσωπικά α, α, σαν τον συνθέτη, ο οποίος ασχολείται ίσως σαν, με, με κεντρικό θέμα τα μηχανοκίνητα όργανα λοιπόν. σαν μέρος της σύνθεσης τους. Αυτό θα μας το εξηγήσεις γιατί αξίζει πάρα πολύ να το ξαναφρεσκάρουμε <laughs> και εμείς και να το δούμε και στους νεότερους που δεν το ξέρουν. Το Σεπτέμβριο του 2011 χτες δηλαδή που λέμε. Χτες, Εσύ. ναι. Πρεμιέρα στο... Ήταν η πρεμιέρα του ναι. Autosymphonic. Έτσι, Ακριβώς. Αυτοκινητοσυμφωνία, κάτι τέτοιο, <laughs> ε. στη Γερμανία. Όπου χαρακτηρίστηκε Μάριε, από τα γερμανικά μύτια και το έργο σου ως το έργο του αιώνα. Μάλιστα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Ας που... δούμε ένα απόσπασμα και να μας τα πει. Τι ήταν αυτό που έκανε όλους αυτούς τους κριτικούς και όχι μόνο να πράγματι να αναδείξουν αυτή τη δουλειά. Πιστεύω ότι το, το κλειδί για στο που είναι α... α... να... αυτή η φωνή είναι τόσο μοναδική βρίσκεται στη χρησιμοποίηση ακριβώ των αυτοκινήτων. Τα οποία Σαν είναι όμως... στη σκηνή, απλώ είναι ένα είναι απόσπασμα τώρα. Ακριβώς... Ναι. αυτό είναι η... η αρχή, ναι. η όλη η συμφωνία διαρκεί 65 λεπτά. Ναι. Και όπω είπαμε και πριν στο ταξίδι, ακριβώ και το αυτοκίνητο, όσο περνά ο χρόνο στη συμφωνία, ανακαλύπτεται. Ναι. Δηλαδή, χτίζεται σιγά-σιγά. Και έτσι, όσο περνά ο χρόνο, τόσο περισσότερο οι ήχοι εμφανίζονται. Δηλαδή, υπό μορφή γένεσης. Και είναι ήχοι τη μηχανή. Δεν είναι μόνο. Δη... Του, του, συστήματος συστήματο αυτού, του, όχι, του δεν τεχνολογικού είναι... ή όχι. Όχι μόνο. Είναι στον, στο, έργο υπάρχουν 80 δηλαδή, αυτοκίνητα τα οποία λαμβάνουν μέρο. Ναι. Uh, για να επιλεχθούν τα αυτοκίνητα, είχα κάνει για 10 μήνε έναν casting. Δηλαδή, yeah. το ξέρουμε σήμερα ότι πηγαίνουν οι τραγουδιστέ οι νέοι να παρουσιάσουν το ταλέντο. Σήμερα yeah. έρθω στην δυτική μα, σε όλη τη Γερμανία, για 10 μήνε. Uh, κατά κάποιον τρόπο, εξέταζα yeah. τα αυτοκίνητα για τη yeah. μουσική του uh, δυνατότητα. Έχουν μουσική δυνατότητα τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Πολύ μεγάλη. Τους. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εξήγησε μα. Παραδείγματο χάρη, όταν uh, υπήρχε ένα casting, έρχονταν μια ομάδα αυτοκίνητα. παρήματο χάρη η ομάδα τη Ferrari, η mm οποία -hmm. είχαμε διάφορα μοντέλα από από uh, Rolls Royce, uh, yeah. Lamborghini, που uh, Lamborghini, Formula 1, φορτηγά λεωφορεία, όλα τα είδη δηλαδή. Ε, και έρχονταν τα αυτοκίνητα μέσα και υπήρχαν μικρόφωνα γύρω από τα αυτοκίνητα. Όπω επίση και ένα με φωτογραφική και μια κοπέλα η οποία έγραφε, α το πούμε, κρατούσε το πρωτόκολλο του τι είχα κάνει. Και πήγαινα σε αυτοκίνητο και προσ, προσπαθούσα να δω τι ήχου μπορεί να μου προσφέρει το αυτοκίνητο. Παραδείγματο χάρη, ο πιο απλό είναι αυτό τη πόρτα. Κλείνει μια πόρτα, την ανοίγει. Ναι, Όμω το έχεις. θέμα ναι. είναι, α, δεν είναι μόνο την κλείνει και την ανοίγει, είναι όταν κρατά το χερούλι και την κλείνει. Ναι. Είναι διαφορετικό ο ήχο. Αν το αφήνει το χερούλι και, και, και την κλείνει. Είναι μηχανή κλείσεις, πριν ξεκινήσει το φρύο, α Ναι, είναι απλώ σαν κρουστό. Είναι σαν κρουστό όργανο. Μετά έχει, παραδείγματο χάρη, διάφορα στο όταν α, εκεί που βάζει το χέρι, όταν το σηκώσει πάνω και μετά το χτυπήσει κάτι. Πώ προέκυψε έτσι, ένα απλό τηλεθεατή θα ρωτήσει πώ προέκυψε αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι οι περισσότερε ανακαλύψει γίνονται τυχαία. Ναι. <laughs> Αλλά ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το 2003. Είχα, α, με είχαν καλέσει να γράψω ένα κομμάτι για το εργοστάσιο α, α, της, του διαφανού εργοστασίου, λέγεται στα, στα ναι, ελληνικά, ναι. τη Volkswagen στη Γερμανία. Mm -hmm. Και εκεί ήθελα να χρησιμοποιήσω όλων των αρχιτεκτονικών χώρων, Μάλιστα. διότι στα έργα μου με ενδιαφέρει να μην κάνω απλώ έργα για την, για την όπερα ή για το Uh, hall, αλλά να βγαίνω και σε ανοιχτού χώρου ή σε χώρου στο οποίο είναι α το πούμε μη μουσική και έτσι να κάνω ιδιαίτερα έργα ανάλογα με τι ιδιαιτερότητε του χώρου ή τη αρχιτεκτονική που μου προσφέρουν. Τι είναι η μουσική και... για σένα, Πιστεύω μουσική για μένα είναι εμ, ότι βλέπει μπροστά σου και πιστεύει ότι έχει τι δυνατότητε να να ηχήσει με τέτοιον τρόπο ώστε ε. να διαγύρει το ενδιαφέρον. Και το πιο Πάντα είναι, μέσα είναι μια... από μια εναρμόνιση. Ναι, ακριβώ. Η εναρμόνιση φυσικά έχει διάφορε διαστάσει. Αλλά η το πιο... παραφωνία, θέλω να πω, δεν στέκει σε αυτή την ιστορία. Άρα είναι μια Όχι. προσπάθεια. Στέλνει κάποιο μήνυμα. Σίγουρα, το πρώτο είναι ότι είναι μια χειραφέτηση του αυτοκίνητου ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν μουσικό όργανο. Διότι το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλέτσα ή το ποδήλατο, είτε το αεροπλάνο, είτε τα, το, το πλοίο, το οποίο επίση χρησιμοποιώ στη μουσική μου, δεν είναι όργανα. Επομένω, πρέπει να χειραφετηθούν με κάποιον τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθούν ε, ω μουσικά όργανα με τέτοιον τρόπο όπω έναν κουστό, παραδείγματο χάρη. <σχάρει> 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 να <σχάρει> να, να ποιος... γίνουμε πιο ξεκάθαροι για τον απλό, απλό, απλό. Εγώ το πιάνω αυτό και μου αρέσει, με βοητεύει. Δηλαδή. Να φύγουμε από την βία της σύγχρονης εποχής των μηχανών με τη ακριβώς. βία που κουβαλά ίσως και να εναρμονιστούμε, να αντιληφθούμε ότι ακριβώς. και αυτή η πορεία, η τροχιά των πραγμάτων, πέρα από τη, γι' αυτό και ο Νταβίντσι από ό,τι είδα Μάλιστα. Ε? Ναι, ο δεν Βίτσι... είναι τυχαίο το σύμβολο. Όχι, εδώ. δεν είναι τυχαίο, διότι και ο Νταβίντσι και τελειώνει και συμφωνία. Και η κίνηση Μ... είναι κίνηση, ε, είναι, δεν είναι, είναι και... εναρμό... Τ... Ακριβώς, και είναι κίνηση εναρμόνησης. Στα μηνύματα, πολλά, δηλαδή. Και, και έχουμε μια συμφωνία. Ναι. Δηλαδή η συμφωνία είναι κάτι το οποίο διάφορα ας το πούμε, αντικείμενα, άσχετα αν είναι μουσικό όργανα, είναι απλά αντικείμενα της καθημερινότητας, πρέπει να βρουν ένα μέσο ώστε να εναρμονηθούν και να συμφωνούν. Και οι Ας οδηγοί που, που δεν τα έχουν τα μουσική τα μου. αντίληψη τι γίνεται. Όχι, η μουσική ε, για τα αυτοκίνητα ναι. τα οποία παίζονταν ναι. για ένα χρόνο εκπαιδεύτηκαν 120 νέοι Έτσι, της πόλης ε. του Μάνχαιμ. Ναι. Και επίση υπήρχαν μια σειρά από 7, από 7 casting σε διάφορα σχολεία του Μάνχαιμ και για ένα χρόνο αυτοί όλοι οι μαθητές εκπαιδεύονταν ειδικά ώστε στην Πρεμιέρα να, ας το πούμε, να παίξουν τα, μουσική, τα μουσικά τους όργανα, τα οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τα αυτοκίνητα. Άρα δεν είναι κάτι ως ο σκοπός που ο δημιουργός εδώ συνέλαβε, αλλά έχει πολλαπλά έχει. μηνύματα, μια δυναμική... Προσφορά Ακριβώς. στην κοινωνία. Ακριβώ. Πιστεύω αυτό είναι. Διότι... σω αυτό ε, έτσι, ενέπνευσε, έκανε του κριτικού να μιλούν. Πιστεύω αυτό που του ενέπνευσε ήταν ότι ε, γιορτάζαμε τα 125 γενέθλια του αυτοκινήτου. Αυτή ήταν η μεγάλη πούμε, εκδήλωση, η οποία οι μεσεντέ υποστήριξαν, ώστε διότι οι μεσεντέ είναι αυτοί, α πούμε, μέσω του Καλμπέντ, οι οποίοι εφεύραιαν mm. το αυτοκίνητο και αυτόν επιλέξαν για να γιορτάσουν τα 125 γενέθλια του αυτοκινήτου. Και το ιδιαίτερο ήταν ότι δεν πήραν να κάνουν απλώ μία. Ε, εκδήλωση όπω συνηθές κάνουμε με κάποιον γνωστό τραγουδιστή. Απλώ αυτά τα συνηθισμένα, αλλά κάτι έτσι πολύ uh, εντυπωσιακό, ναι. πολύ πολύπλοκο και επίση κάτι τεχνολογικά πολύ. Uh, πολύ uh, δημιουργικό. Άρα ο διδάκτορ μουσικολόγος ο, μέσα στην ερευνητική του πορεία δίνει το μήνυμα Τη εναρμόνιση τη ίδια τη ζωή σε Ακριβώς. οποιαδήποτε χρήση τη. Ακριβώ. Πιστεύω αυτό είναι. Και αυτό είναι αυτό που μα Αυτή είναι και η μουσική. Δηλαδή η, η μουσική έρχεται από τον άνθρωπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Θα ανταμώσουμε σύντομα. Σίγουρα. Ελπίζω ε? να σα δούμε σύντομα και στη Άντε. Γερμανία. Έτσι. Γεια Φίλε Φίλοι τηλεθεατέ, μετά από αυτά τα όμορφα και ωραία, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.